Το Δουλάκης από τότε που έχει αναλάβει έχει γράψει άπειρα χιλιόμετρα. Δηλαδή πρέπει να έχει γυρίσει ήδη όλη την Ελλάδα σε εκδηλώσεις. Κύριε Τσοδουλάκη, γεια σας. Γεια σας, κύριε Τσοδουλάκη. Καλησπέρα σας. Το επιβεβαιώνω. Αυτό το μπορώ να το επιβεβαιώσουμε όλοι μας. Το κλίμα όμως, όταν πάτε εκεί, πώς είναι? Κοιτάξτε, το κλίμα είναι καλό. Ναι. Έχει κόσμο. Όπως είπατε, λοιπόν, είχα την τύχη, θα το πω έτσι, να βρεθώ σε πάρα πολλά μέρη της χώρας. Και όντως το κλίμα που εισπράττουν είναι πάρα πολύ θετικό. Υπάρχει ανταπόκριση και αυτό ακριβώς υποδηλώνει και τη διάθεση του κόσμου να υπάρξει μια νέα προσπάθεια στον χώρο, αλλά όχι μόνο για τον χώρο, αλλά γενικότερα και για τη χώρα την ίδια. Γιατί δεν αποτυπώνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις, κύριε Χρυστοβουλάκη? Γιατί εδώ βλέπουμε ότι υπήρξε μια δυναμική στο ξεκίνημα. Και τώρα μια κάμψη. Και τώρα υπάρχει μια κάμψη και επίσης, ξέρετε, όλα αυτά τα διαλυτικά φαινόμενα. Έφυγε το ποτάμι, μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και κάποιες κόντρες εσωτερικές για τα ψηφοδέλτια, ευρωεκλογές που έρχονται. Γενικά έχει αρχίσει μια γκρίνια και αναρωτιέμαι μάλιστα αν η κυβέρνηση κάνει εκλογές ένα χρόνο από τώρα, όπως κάποιοι λένε. Μήπως δεν έχετε την αντοχή μέχρι τότε για αυτό το νέο εγχείρημα? Δηλαδή μήπως πήγε λίγο χειρότερα από ό,τι το περιμένατε? Ένα χρόνο πριν καταφέρατε να πάτε στην κάλπη 210.000 ανθρώπους. Σήμερα δεν υπάρχει η ίδια δυναμική, έχω την αίσθηση. Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά το είπατε, ένα χρόνο πριν στις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής συμμετείχαν 212.000. Και σε όποιον και να ρωτάγατε πριν από αυτή τη διαδικασία, κανείς και ακόμα και από εμάς τους ίδιους δεν θα περίμενε ότι θα πηγαίνουν τόσοι άνθρωποι. Όντως. Και ακριβώς αυτό απέδειξε σε εμάς, αλλά νομίζω και σε όλη την κοινωνία, ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό. Ότι αυτός ο υποτιθέμενος χώρος που θέλει να καλύψει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καλύπτεται, γιατί δεν μπορεί να καλυφθεί από λογικές λαϊκισμού, δημαγωγίας και χωρίς ουσιαστικά να μπορούν να δώσουν λύση. Με μια πολιτική εφαρμογή τους που ήδη υφίσταται τα τελευταία 3,5 χρόνια, η οποία δεν μπορεί να δώσει προοπτική για την επόμενη μέρα. Και από την άλλη, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλυφθεί από τη Νέα Δημοκρατία, που όσο και αν δίνει το λόγο της με ένα υποτιθέμενο φιλέστερο πιο κεντρό προφίλ, η συντηρητική της βάση είναι αυτή που δίνει το πρόσταγμα για την πολιτική που θα ακολουθήσει. Για εσάς, κύριε Στουλάκη, επειδή λέγαμε για τις δημοσκοπήσεις πριν, προτεραιότητα είναι να γυρίσουν οι ψηφοφόροι του Πασόκ που έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα πολιτικό χώρο ο οποίος θα μπορέσει να εκφράσει πάλι την κοινωνία. Mm-hmm. Ξεκάθαρα. Και όταν λέμε την κοινωνία, εννοούμε τους προοδευτικούς δημοκρατικούς πολίτες, εννοούμε τα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα, εννοούμε αυτούς που εξέφραζε διαχρονικά η δημοκρατική παράταξη. Μεγάλο μέρος αυτών έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ναι, ένα μεγάλο μέρος της δικής μας δεξαμενής είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι έχουν ήδη επιστρέψει. Στους υπόλοιπους στοχεύουμε και εκφέρουμε όμως ουσιαστικό λόγο. Αυτή είναι η διαφορά, ξέρετε. Το θέμα δεν είναι να ανακαλύψουμε ξανά τα συνθήματα και το θέμα δεν είναι να ανακαλύψουμε ξανά τη σοσιαλδημοκρατία. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να μιλήσουμε στους πολίτες για την επόμενη μέρα. Συγκεκριμένα, κοστολογημένα, όχι τάζοντας 100, αλλά λέγοντας 5 πράγματα τα οποία τα έχουμε δουλέψει, τα οποία είναι το πρόγραμμά μας και τα οποία μπορούν να δώσουν ουσιαστικές λύσεις. Η επιλογή μας είναι να είμαστε χρήσιμοι για αυτούς που το έχουν ανάγκη και ειδικά μέσα στην κρίση. Αυτό είναι κατανοητό. Αυτό που δεν έχω καταλάβει όμως και εγώ, και ίσως και να έχει ενδιαφέρον και για τον κόσμο, είναι ωραία. Τους ψηφοφόρους τους δέχεστε και προφανώς τους θέλετε πίσω. Στελέχη που έχουν φύγει από το Πασόκ και έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν ανεξαρτητοποιηθεί οι βουλευτές όπως ο κύριος Παναγούλης, υπάρχει περίπτωση να δούμε στα ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής? Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι απολύτω σαφή. Ναι. Όσοι πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ για να βολευτούν. Ναι. Δεν έχουν καμία θέση στο κίνημα αλλαγής. Όταν λέμε για να βολευτούν, σημαίνει να έγιναν υπουργοί ή κάτι τέτοιο? Όποιοι δεν έγιναν υπουργοί, δεν βολεύτηκαν, ναι, έχουν θέση. Έχουν άλλου είδους σχέσεις μη πολιτικές. Όμως, ναι, η λογική της διεύρυνσης που υιοθετούμε προφανώς και περιλαμβάνει ανθρώπους που μπορεί να έχουν φύγει και από τον Πασόκ, μπορεί να έχουν διαφωνήσει μαζί μας, δηλαδή να διαφωνήσει στο παρελθόν με το χώρο μας, αλλά να αντιλαμβάνονται ότι πλέον η αναγκαιότητα είναι να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Αυτοί φυσικά και χωράνε και περιλαμβάνονται. Δηλαδή μπορεί να έχετε επιστροφές τελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λέτε? Η έννοια του στελέχους είναι σχετική, ξαναλέω. Όποιος πήγε για να βολευτεί δεν έχει καμία θέση. Όποιος πήγε επειδή διαφώνησε και επειδή μπορεί να έψαχνε να βρει κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν το βρήκε προφανώς με την πολιτική που εφάρμοσε, φυσικά και μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να συμπορευτούμε, αλλά ξαναλέω, με όρους πολιτικούς. Mm-hmm. Εμείς δεν θα βγούμε έξω να μαζεύουμε πελάτες για να φτιάξουμε μια μεγάλη πλειοψηφία αθροίσματος οργανωτικών δομών. Με όρους πολιτικούς, όσοι ενστερνίζονται τις θέσεις και τις αρχές μας, τις προτάσεις μας, αυτό το πρόταγμα που βγάζουμε στην ελληνική κοινωνία, πολύ ευχαρίστω να συμπορευτούν. Να μου επιτρέπετε ένα σχόλιο για αυτό που είπα, απλά δεν το άφησα να πάρει το. Όντως, οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν αποτυπώνουν τη δυναμική με την οποία ξεκίνησε το εγχείρημα και τη δυναμική που εμείς βλέπουμε και στην κοινωνία. Δεν θέλω να σχολιάσω την ποιότητα των δημοσκοπήσεων, δεν μου αρέσει να το κάνω. Παρόλο που αφήστε με να έχω δεύτερες σκέψεις σχετικά με το πόσο ευνοεί κάποιος να συντηρείται η λογική του διπόλου, και τους μεν και τους δε.
Εμείς τις πραγματικές δημοσκοπήσεις τις κάνουμε έξω. Και όπως σας είπα, επειδή είχα την τύχη να βρεθώ σε πάρα πολλά μέρη, ναι. η ανταπόκριση του κόσμου δεν είναι ούτε η ανταπόκριση που είχαμε το 2015, ούτε η ανταπόκριση που είχαμε πριν. Ο κόσμος επιστρέφει μαζικά, έρχεται, ακούει, περιμένει κι άλλα από εμάς φυσικά. Και ακριβώς στη διαδικασία διαλόγου με τη βάση της κοινωνίας, προετοιμάζουμε και τη δική μας πρόταση. Και στη βάση πρότασης και όχι συνθημάτων, εγκαινιάζουμε ξανά το διάλογο και θέλουμε με γλώσσα ειλικρίνειας και όχι απλά να τάζουμε όπως κάναν όλοι οι υπόλοιποι, να πείσουμε τους Έλληνες ότι υπάρχει και καλύτερος δρόμος. Μπορούμε να πάμε καλύτερα, αλλά πρέπει να το επιλέξουμε. Δεν μου λέτε τώρα, εδώ βλέπω η κυβέρνηση κάνει πράγματα και θάματα. Κάποια από αυτά τα αναδεικνύουν μάλιστα βουλευτές του κινήματος αλλαγής. Ο κύριος Μανιάτης έχει αναδείξει αυτό το θέμα της ΔΕΗ με την ιστορία στα Σκόπια που αγοράστηκε έναντι 4,8 εκατομμυρίων ευρώ εταιρεία μια φίλη του ΖΑΕΦ. Ακριβώς. Με ζημιές 5,4 εκατομμύρια ευρώ. Πού θα πάει τώρα αυτή η ιστορία με το Σκοπιανό, τι βλέπετε? Αυτή είναι μια παρένθεση της ΔΕΗ που όντως αποδεικνύει ότι υπάρχουν θέματα που δεν αφορούν μόνο το θέμα της ονοματολογίας ή τα άλλα θέματα. Μα μήπως αφορούν, ναι, δηλαδή μήπως το ένα σχετίζεται με τα άλλα. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ναι. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια συνολική συμφωνία. Το γεγονός ότι αγόρασε η ΔΕΗ μια επιχείρηση ζημιογόνα που σε καμία περίπτωση δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Και ειδικά μάλιστα σε συνθήκες που και η ίδια η ΔΕΗ έχει τα δικά της ζητήματα, ναι. μπαίνουν και άλλα θέματα μέσα. Για μας τα πράγματα με το Σκοπιανό είναι πάρα πολύ απλά. Η κυβέρνηση δυστυχώς επέλεξε το δρόμο να πάει μόνη της σε διαπραγματεύσεις. Έφερε μια συμφωνία που για μας δεν είναι εθνικά υποφελής. Και εστιάζοντας σε δύο πολύ συγκεκριμένα σημεία. Ποια είναι αυτά? Και τα ξέρουμε όλοι. Η αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας και της μακεδονικής εθνικότητας. Και το γεγονός ότι το χρονοδιάγραμμα που μπήκε με την πρόσκληση των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ είναι αυτό που ακριβώς δημιουργεί προτετελεσμένα ακόμα και για την εφαρμογή της ίδιας αυτής της συμφωνίας. Η δική μας λοιπόν θέση είναι ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι εθνικά υποφελής και εμείς δεν πρόκειται να τη στηρίξουμε. Φυσικά, για να μην τα ισοπεδώνουμε και όλα, φυσικά και είμαστε υπέρ της εξέβρεσης λύσης στο θέμα. Και γι' αυτό ακριβώς είπαμε και από την πρώτη στιγμή ότι έπρεπε να συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ακριβώς για να είναι η διαπραγματευτική ισχύ της χώρας μας πολύ ισχυρότερη. Μιλάτε για να τώρα για μια άλλη λύση. Που όντως θα μπορούσε να ήταν υποφελής. Μιλάτε αυτή όμως δεν λύση. Είναι μάλιστα. Και δεν πρόκειται να στηριχθεί από εμάς. Και θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές πριν έρθει στη Βουλή η συμφωνία? Ναι, αλλά όχι για αυτό το θέμα μόνο. Μάλιστα. Ξέρετε, επειδή είπατε και πριν ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν σε ένα χρόνο. Mm. Το πότε θα γίνουν είναι κάτι που το καθορίζει η κυβέρνηση, αλλά κάποιες φορές το καθορίζουν και οι εξελίξεις. Και επειδή δυστυχώς οι εξελίξεις στην οικονομία είναι τέτοιες που κάνουν τους Έλληνες να ζητάνε αλλαγή, και όχι εμείς απλά να το διατυπώνουμε πολιτικά, τους Έλληνες να ζητάνε αλλαγή, τους Έλληνες να βλέπουν ότι δεν υπάρχει, δεν μπορεί να προχωρήσει με αυτή την πολιτική της υπερφορολόγησης, των τεράστιων ασφαλιστικών εισφορών, με όλα αυτά τα μέτρα που συμπιέζουν την ιδιωτική οικονομία, που δεν προωθούν την ανάπτυξη, που δεν μπορούν να δώσουν λύσεις στα καθημερινά προβλήματα. Ακριβώς αυτή η κατάσταση θέλει πολιτική αλλαγή. Και είναι και ο λόγος που ζητάτε εκλογές. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Χρυστοδουλάκη, επειδή βγαίνουν συνεχώς δημοσιεύματα και επειδή ισχύει αυτό, καταρτίζεται, κατά κάποιο τρόπο φτιάχνετε τη γενική εικόνα τόσο στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης όσο και στα ψηφοδέλτια. Έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν κάποια ονόματα στα ρεπορτάζ και ήθελα να σας ρωτήσω. Θα δούμε νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια, αυτούς που είναι εν ενεργεία θα τους διατηρήσετε? Και επίσης υπάρχει και κάτι πιο πρόσφατο, είχε μιλήσει εδώ ο κύριος Καμίνης και είχε εκφραστεί θετικά για την υποψηφιότητα του κυρίου Γερουλάνου. Αυτό σημαίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ο κύριος Καμίνης δεν θα είναι υποψήφιος για το Δήμο της Αθήνας και θα είναι κάπου αλλού και θα είναι ο κύριος Γερουλάνος? Έχετε κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτά? Ωραία, να τα απαντήσουμε όλα. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή είμαι και υπεύθυνος για τα ψηφοδέλτια μας στις εθνικές εκλογές. Ακριβώς. Όντως γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί εμείς την ανανέωση θέλουμε να την κάνουμε και πράξη και όχι απλά βιτρίνα. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να εντάξουμε ανθρώπους νέους, όχι μόνο ηλικιακά, γιατί ξέρετε το νέο δεν είναι θέμα ηλικιακό μόνο. Να εντάξουμε και ανθρώπους νέους στην πολιτική. Ανθρώπους από τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας που έχουν δουλέψει, που ξέρουν τα προβλήματα και είναι οι καλύτεροι δυνατοί που μπορούν να δώσουν λύσεις για την επόμενη μέρα. Ανθρώπους λοιπόν τέτοιους από τη βάση της κοινωνίας θα έχουμε στην πρώτη γραμμή των ψηφοδελτίων μας. Φυσικά και οι ενεργοί βουλευτές μας θα παραμείνουν και θα δώσουν και οι ίδιοι τη μάχη σε μια προσπάθεια να συνδυάσουμε και την εμπειρία αλλά με τη φρεσκάδα των νέων για να μπορέσουμε να συνθέσουμε ακριβώς τη βάση της κοινωνίας και να εκφράσουμε αυτό που πραγματικά για μας είναι το καινούριο. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερον, ξεκινάμε μια προσπάθεια στην αυτοδιοίκηση εστιάζοντας πρώτα στις περιφέρειες και έχουμε πάρει και ρητή απόφαση η οποία λέει ότι θα εκφραστούμε αυτόνομα σε όλες τις περιφέρειες. Στις 13 περιφέρειες θα έχουμε 13 δικούς μας ανθρώπους που θα στηρίξουμε και μάλιστα σε μια κρίσιμη συγκυρία για την αυτοδιοίκηση με τον νόμο του Κλεισθένη που ουσιαστικά διαλύει το θεσμό και δημιουργεί τεράστια προοπτική ακυβερνησίας.
Ναι, και, με το, και με το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια να στηρίζει κάποιους. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Δικούς σας που μπορεί να τους στηρίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Θα φτάσω και εκεί. Mm. Επιλέγουμε λοιπόν 13 δικούς μας ανθρώπους να τους στηρίξουμε και να δώσουμε τη μάχη των περιφερειών, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι οι περιφέρειες εκπέμπουν κεντρικά πολιτικά μηνύματα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ παραδέχεται ότι δεν έχει δικά του στελέχη στις περιφέρειες ή και στους Δήμους και θέλει να συρθεί πίσω από τις δικές μας επιλογές, πολύ ευχαρίστως να το κάνει, η πόρτα είναι ανοιχτή. Όσον αφορά το Δήμο της Αθήνας, ο κύριος Καμίνης, από ό,τι φαίνεται, δεν θα είναι υποψήφιος. Η υποψηφιότητα του κύριου Γερουλάνου είναι όντως μια πολύ θετική υποψηφιότητα που ανήκει στον χώρο μας, εκπροσωπεί τον χώρο μας, μπορεί να έχει και υπερκομματικά χαρακτηριστικά όμως και να πρεσβεύσει ακριβώς μια καινούργια μέρα για το Δήμο της Αθήνας. Δεν μου λέτε τι θα κάνετε στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίξει επίσης κάποιους δικούς σας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έρθει δηλαδή για παράδειγμα και πει: Κατσιφάρα, στηρίζουμε και εμείς τη Δυτική Ελλάδα. Ήδη το έχει πει. Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είπα και πριν. Εμείς επιλέγουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Ναι, αλλά θέλω να πω, αυτό δεν κινδυνεύεται την άλλη μέρα να λέμε ότι ο χάρτης βάφτηκε ροζ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δύναμη και όχι εσείς. Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορά. Αν επιλέγουμε δικούς μας ανθρώπους από το δικό μας χώρο και ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν έχει δικούς του, έρχεται μετά να στηρίξει τους δικούς μας. Το δεν καταλαβαίνω, το πρόβλημα. Καταλαβαίνω σε αυτό. Αλλά σε βάση, εγώ λέω και τα πολιτικά συμπεράσματα που θα εξαχθούν από αυτές τις εκλογές. Εκεί επικεντρώνω. Κοιτάξτε, υπάρχει μια προσπάθεια από το ΣΥΡΙΖΑ να συνηχθούν συγκεκριμένα πολιτικά συμπεράσματα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο κάνει και αυτές τις επιλογές. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δυνάμεις στην αυτοδιοίκηση δεν έχω. Ακριβώς για τα κοινωνικά μου ερίσματα. Δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκτινάχθηκε στην κρίση και δεν έχει σοβαρές κοινωνικές αναφορές, τα κοινωνικά του ερίσματα είναι ελάχιστα, δυνάμεις στην αυτοδιοίκηση δεν έχει, τι λέει? Θα πάρω τους υποψηφίους της Δημοκρατικής Παράταξης, θα πω ότι είναι δική μου, μπας και μπει λίγο ροζ στο χάρτη. Έτσι η πολιτική δεν γίνεται όμως. Για μας η ουσία της αυτοδιοίκησης αφορά την επόμενη μέρα επί της ουσίας. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι τους έχετε δεσμεύσει. Έχετε δεσμεύσει τους δικούς σας ανθρώπους ότι θα και οι ίδιοι θα εμφανιστούν ως δικοί σας υποψήφοι στις περιφέρειες που εσείς τους κατεβάζετε ή όχι? Κοιτάξτε, ή δεν μπορείτε να το φτάσετε? Οι άνθρωποι έχουν δώσει μάχες μέσα από το χώρο μας, δεν χρειάζονται επιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων. Μάλιστα. Είναι γνωστό, δεν αμφισβητείται από κανέναν. Προφανώς και θα μπούμε σε λογική και υπερκομματικών ψηφοδελτίων από τους ανθρώπους αυτούς. Προφανώς και η αυτοδιοίκηση απαιτεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν πρόκειται ούτε να δώσουμε τα πολυκομματικά χρήματα, ούτε να μπούμε στη λογική ότι παιδιά μόνο η δική μας μέσα. Όχι. Μάλιστα. Η αυτοδιοίκηση θέλει ανθρώπους από όλους τους χώρους, αλλά ανθρώπους αξιόλογους. Να έχουν να δώσουν και όχι να πάρουν. Αυτούς ακριβώς στηρίζουμε και στηρίζουμε τέτοια ακριβώς πλαίσια που στις δύσκολες συγκυρίες του κλεισθένει μπορούν να δώσουν λύση στην αυτοδιοίκηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στοδουλάκη. Κύριε Στοδουλάκη, ευχαριστούμε πολύ. Και επίσης είναι καλά, σημαντικό ότι απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα και μάλιστα τα φέρνατε και μόνο σας μπροστά. Το παρατηρούμε αυτό. Να είστε καλά. Γεια σας.